Dios, Dios, nuestro favorito, nuestra y primera, y el dado men que tenga y el futuro y tenga cambio. Si la niña pide mi cielo, mi pueblo me lleva al tercio al día de la nación. Y yo pía luego de una dignidad de orgullo, despiste que en verdad te. Ό,τι μόνο τη ημέρα τη Πάσχα, αλλά και κάθε Κυριακή, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η Κυριακή είναι η ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα το μοναδικό κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, με το οποίο εγγενιάστηκε και νυκτήσει η αναδημιουργία του ανθρώπου. Είναι η μία των Σαββάτων, δηλαδή πρώτη ημέρα της εβδομάδας, η οποία τιμήθηκε ιδιαίτερος και αγιάστηκε από τον Κύριο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Αναστάς Κύριος, όπως αναφέρει το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στους μαθητές του, όχι άλλη μέρα της εβδομάδος, αλλά μεθημέρας 8, δηλαδή και πάλι ημέρα Κυριακή. Με τον τρόπο αυτό έθεσε το θεμέλιο δια την τιμή και τον αγιασμό της πρώτης ημέρας της εβδομάδος. Έτσι η Κυριακή αντικατέστησε το Εβραϊκό Σάββατο ήδη από τα χρόνια των Αποστόλων, ενώ το 321 μετά Χριστόν ο Μέγας Κωνσταντίνος την καθιέρωσε επίσημα ως ημέρα εορτής και αργίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η αργία της Κυριακής, όχι μόνο διότι μας δίνει την ευκαιρία να ξεκουραστούμε, αλλά κυρίως διότι η ιερότητα αυτής της ημέρας μας παρακινεί να την αγιάζουμε με τον εκκλησιασμό μας, με εκδηλώσεις αγάπης, με πνευματική μελέτη και ολοκάρδια εγνωμοσύνη προς τον Αναστάντα Κύριο. Το ευλογημένο εκείνο βράδυ της μίας των Σαββάτων, και ενώ οι μαθητές ήταν μαζεμένοι σε ένα σπίτι και ήρθαν τις θύρες πληξτές, επειδή φοβούντουσαν τους άρχοντες των Ιουδαίων, ήρθε ο αναστημένος Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους είπε «Ειρήνη ημί, ας είναι ειρήνη σε εσάς», και από τότε είπε αυτό. Τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του για να δουν τα σημάδια των πληγών και να πιστούν ότι αυτός ήταν ο διδάσκαλός τους που σταυρώθηκε. Ειρήνη ημίν, είναι συνηθισμένος ο χαιρετισμός αυτός στους λαούς της Ανατολής. Ωστόσο αυτός ο κενός χαιρετισμός αποκτά εντελώς ξεχωριστό νόημα, καθώς τώρα απευθύνεται από τον Αναστάντα Κύριο τους αγαπημένους μαθητές του. Με το ειρήνη ημίν ο Κύριος επιθυμεί να διαλύσει το σκοτάδι του φόβου και της απελπισίας που κυριαρχούσε στις ψυχές των μαθητών του. Ύστερα από όσα είχαν συμβεί στα Ιεροσόλυμα και στο τέλος εκείνες, θέλει να μας μεταδώσει δύναμη και ελπίδα για να αντέξουμε τους διωγμούς και τα μαρτύρια που πρόκειται οι ίδιοι να υποστούν για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτή την ειρήνη δώρο του Αναστάντος Κυρίου υποθήκη η δική μας ψυχή. Ειρήνη με το Θεό, ειρήνη μεταξύ μας, ειρήνη και με τη συνείδησή μας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν και εμείς τον Αναστημένο Χριστό να έρθει και στη δική μας καρδιά και να κατοικήσει μέσα μας για να μεταδώσει αυτή την εσωτερική ειρήνη και χαρά. Εκείνο το βράδυ που εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του, έλειπε ένας ο Θωμάς. Του είπαν αργότερα οι άλλοι μαθητές ότι ήταν τον Κύριο, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να το πιστέψει. Όσο μετά από 8 μέρες ακριβώς και ενώ ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές, μαζί και ο Θωμάς εμφανίστηκε πάλι ο Κύριος και κάλεσε τον Θωμά να τον συλλαμβήσει για να βεβαιωθεί ο ίδιος προσωπικά για την άστασή του. Δεν άφησε ο Θείος διδάσκαλος το δύσπιστο μαθητή να παλέψει μόνος του με τους λογισμούς της απιστίας και της αμφιβολίας.
με πολύ στοργή και αγάπη απευθύνθηκε ειδικά προς Αυτόν και Του έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσει μόνος Του την αλήθεια και συγκλονισμένος να ομολογήσει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ω καλή απιστία του Θωμά, των πιστώντας καρδίας, εις επίγνωση ήξε, ψάλλομαι σε αυτόν τον ύμνο του Εσπερινού. Τελικά δηλαδή ήταν ωφέλιμη η δυσπιστία του Θωμά, διότι οδήγησε τις καρδιές των πιστών στην επίγνωση της αληθείας. Οι αδιάψευτες αποδείξεις που δόθηκαν σε αυτόν στερέωσαν όλους τους μαθητές την πίστη προς την αστάντα λυτρωτή. Και όταν αργότερα οι Απόστολοι θα κήρυταν το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, σε όλον τον κόσμο θα είχαν να πούν «Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε». Και έτσι η απιστία του Θωμά κατέληξε να γίνει στερεή βάση πίστεως και ομολογίας ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Κύριος και Θεός μας.